Οι Τούρκοι, τουλάχιστον από τα δικά μας προϊόντα, δεν νομίζω ότι έχουν ανάγκη. Έχουν πολύ πληθώρα από θέματα φρούτων και λαχανικών. Έχουν άλλα προϊόντα που, από ό,τι έχω μάθει, αγοράζουν οι Τούρκοι για να πάρουν μαζί τους. Τώρα για κατανάλωση μιας μέρας, δύο, να πάρουν δύο φρούτα να τα φάνε στο δρόμο ή μετά από κάποια ταβέρνα όταν καθίσουν να φάνε και να φάνε ένα φρούτο, ναι, υπάρχει που και που, υπάρχει κάποιος που θα ψωνίσει. Δεν θα έλεγα ότι είναι και οι καλύτεροι πελάτες ή ότι κινήθηκε η αγορά πάντα προς τη δική μας, στο δικό μας επάγγελμα, από τους Τούρκους. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι. Οι καλύτεροι πελάτες, θα έλεγα, το καλοκαίρι, ειδικά το καλοκαίρι, είναι οι Έλληνες τουρίστες. Αυτό δεν αλλάζει. Οι Έλληνες τουρίστες. Κανένας άλλος τουρίστας δεν θα ανεβάσει την κίνηση στα δικά μας προϊόντα. Οι Τούρκοι είναι, πιστεύω, τουλάχιστον για το κατάστημά μου, το μεγαλύτερο ποσοστό του τζίρου μου αυτόν τον καιρό. Οι Τούρκοι είναι, μας στηρίζουν και το χειμώνα και πιστεύω ότι είναι και περίπου το 80% του τουρισμού της Χίου αυτή τη στιγμή. Είναι, το φέρνουν το χρήμα, ας πούμε, αυτόν τον καιρό. Και δεν στηρίζουν μόνο το αντικείμενο το δικό μου, στηρίζουν όλη την αγορά, δηλαδή από νοικιαζόμενα, βενζινάδικα, σούπερ μάρκετ, ξενοδοχεία, τα πάντα. Η αλήθεια είναι ότι τους καλοκαιρινούς μήνες από αυτούς περιμένουμε να ζήσουμε και να κινηθεί λίγο πιο πολύ η αγορά. Και αυτό έχει προκύψει το τελευταίο 2-3 χρόνια που έχει έρθει κάθοδος κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια, όσο περνάει ο καιρός, αυτός ο αριθμός αυξάνεται. Δηλαδή, νομίζω η αριθμή είναι τραγική διαφορά από πέρσι με φέτος. Ουσιαστικά, τι ψωνίζουν, ενδιαφέρονται για γλυκά του κουταλιού, για τοπικά έτσι, αφεψίματα? Ενδιαφέρονται για τα πάντα που έχουν να κάνουν με τη μαστίχα. Από το προϊόν της μαστίχας μέχρι το ούζο, τα λικέρ της μαστίχας, οτιδήποτε, τουλάχιστον στο κατάστημά μου. Και αρκετά πράγματα που παίρνουν είναι τυριά, έτσι πιο εξειδικευμένα τυριά, εισαγόμενα κιόλας και κάποια τοπικά. Γλυκά του κουταλιού πάρα πολύ. Συγκεκριμένα γλυκά δηλαδή, του κουταλιού, ξέρω ότι οι Τούρκοι θα πάρουν 3-4 συγκεκριμένα είδη. Μπορούσαμε να πούμε ότι οι Τούρκοι είναι καλύτεροι πελάτες από τους Έλληνες? Όχι, είναι λίγο φασαρία οι Τούρκοι σαν πελάτες, γιατί έχουν μάθει στα παζάρια και είναι, δηλαδή, προσπαθείς να είσαι ανταγωνιστικός στην αγορά και έχεις και τους Τούρκους να σου λένε, ξέρεις κάτι, αυτό είναι, ξέρω εγώ, τόσο, θέλω να το πάρω τόσο, διαφορετικά δεν θα το πάρω καθόλου. Αλλά παρ' όλα αυτά ψωνίζουν. Παρ' όλα αυτά ψωνίζουν, ναι. Βέβαια, κινείται, είναι ειδοποιός η διαφορά. Βέβαια, εξαρτάται και το group που θα έρθει. Δηλαδή, φαίνεται και η οικονομική του κατάσταση, μάλλον. Συνήθως, επειδή ρωτάμε, βλέποντας την άνεσή τους, το μεγάλο budget έρχεται από την πόλη. Τα παράλια δεν είναι τόσο πολύ εύρωστα. Σίγουρα και το παραμικρό ευρώ να μένει στο νησί είναι όφελος για τους καταστηματάρχες. Σαν πελάτες πώς είναι? Έχουν συνηθίσει τα παζάρια? Τους φαίνονται οι τιμές της αγοράς μας φτηνές, υψηλές, χαμηλές? Παζάρια θα κάνουν. Από εκεί και πέρα είναι ορισμένοι οι οποίοι έρχονται και ξανάρχονται, οπότε είναι συνειδητοποιημένοι οι πελάτες που θα μπουν και θα σου ζητήσουν ορισμένα πράγματα. Άλλοι δουλεύουν με group και συγκεκριμένα καταστήματα. Γενικά, δεν μπορώ να πω ότι είναι ένας δύσκολος αγοραστής. Θέλει να δοκιμάσει οπωσδήποτε πριν αγοράσει. Γενικά θα πάρει αυτό που χρειάζεται. Δεν θα πάρει παραπάνω πράγματα. Δεν είναι Έλληνας να δει κάτι και να πάρει. Συνήθως στρέφονται στα τοπικά προϊόντα. Δηλαδή, μας είπαν ότι ενδιαφέρονται σχετικά με τη μαστίχα, ό,τι υπάρχει σε μαστίχα, και κάποια γλυκά του κουταλιού. Τι άλλο από το δικό σας κατάστημα? Καφέ. Εμείς πουλάμε πολύ καφέ μαστίχα. Στρέφονται βέβαια και στο κλασικό καφέ.
επειδή ο τουρκικός καφές με τον ελληνικό έχουν διαφορές, παρότι νομίζουμε ότι είναι το ίδιο, επειδή είναι ελαφρύτερος ο δικός μας, πολλοί θα προτιμήσουν και το δικό μας τον καφέ. Το βλέπω από τα group βασικά. Έρχονται συγκεκριμένα, μπορεί μία μέρα να μην μπει κανένας μες στο μαγαζί και την επόμενη μέρα να μπουν 2-3 group. Είναι αυτό που λέω, ότι έρχονται και ξανάρχονται οι ίδιοι, τους στέλνουν συστημένα να ψωνίσουν ορισμένα πράγματα. Εμείς δεν έχουμε και πάρα πολλά παραδοσιακά προϊόντα, επειδή έχουμε και στη γειτονιά τα γλυκοπολία με τα γλυκά του κουταλιού, λικέρ, τα γνωστά, ό,τι αγοράζει ένας τουρίστας, αυτό που προσφέρει η Χίος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι Τούρκοι τουρίστες είναι καλύτεροι από τους Έλληνες τουρίστες? Όχι. Λυπάμαι αν θα σας στεναχωρήσω ή αν θα σας στεναχωρήσω κάποιον, ο Έλληνας είναι πιο large. Ο Έλληνας θα πάρει αυτό που θέλει, θα δει, θα πάρει και κάτι παραπάνω. Είναι πολύ πιο εύκολος, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι μέρα με τη μέρα δυσκολεύουν τα πράγματα και για τους Έλληνες. Εγώ προτιμώ τους Έλληνες, να σας πω την αλήθεια, και μακάρι να μπαίνανε μόνο Έλληνες. Αλλά από παντού χρειαζόμαστε να εισραίουν τα χρήματα, από παντού. Ό,τι αφορά τη μαστίχα, προϊόντα όπως λικέρ, ούζο με μαστίχα, γενικώς ό,τι έχει μαστίχα τον ενδιαφέρει. Σαν πελάτες είναι σφιγμένοι, κάνουν τα παζάρια, γιατί εκεί είναι το παζάρι. Το έχουν μάθει να κάνουν και αυτό κάνουν και εδώ. Βασικά οι τιμές τους φαίνονται καλές. Αυτό που τους ενδιαφέρει να πάρουν θα το πάρουν. Δεδομένης της κατάστασης, εσείς οι επιχειρήσεις τέλος πάντων, κάνετε τα, δηλαδή όταν το παζάρι ίσως κάποιες φορές ξεπερνάει την αξία του προϊόντος, δηλαδή σε πολύ εξευτελιστική τιμή το δίνετε, επειδή όντως έχουμε ανάγκη το χρήμα? Εμείς ξέρουμε ότι για τις ποιότητες που προσφέρουμε και εμείς σαν ποτοπία Κακίτσι και όλες οι επιχειρήσεις του νησιού, οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές. Οπότε έχοντας εμπιστοσύνη στα προϊόντα μας, δεν υπάρχει λόγος να υποκύπτουμε στα παζάρια τους. Σαν πελάτες είναι καλύτεροι από τους Έλληνες? Δεν θα το έλεγα, εντάξει. Γενικώς για την αγορά του νησιού είναι καλό να έρχεται ο κόσμος στο νησί, να υπάρχει έτσι ένα αλυσβερίσι. Αλλά όπως έχει μάθει ο Έλληνας να προσφέρει πράγματα στον εαυτό του, δεν το κάνουν εκείνοι.